Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν το μεσημέρι στον επιβατικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου, με περισσότερους από 5.000 τουρίστες κρουαζιέρας να αναχωρούν με τις καλύτερες εντυπώσεις για το νησί μας. Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις για να σας περιγράψω πόσο όμορφο είναι το νησί σας, αλλά και οι άνθρωποι. Πήγαμε Πάτμο, πήγαμε Μύκονο, πήγαμε Κουσάνταση. Εδώ και αύριο το πρωί τελειώνει η κρουαζιέρα. Και πάλι πίσω για καινούργιες κρουαζιέρες. Ποιες είναι οι εντυπώσεις για το νησί μας? Υπέροχες. Knossos was amazing. Πήγαμε στη Κνωσό. Είναι εκπληκτικά. Θα το επαναλάβουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το Ηράκλειο. Φανταστικό και η Κρήτη όλοι. Και εσείς ακόμη καλύτεροι. Έχουμε πάει, ναι, και Κνωσό. Είναι όλα πολύ όμορφα και πολύ καθαρή πόλη. Και πολύ εξελίχθηκε μέσα από τα χρόνια που έχω να τη δω. Αρκετές τουρίστριες φορούσαν μαγιάτικο στεφάνι στο κεφάλι τους, μιλώντας με τα πιο θερμά λόγια για την πόλη του Ηρακλείου, καθώς και για το ανάκτορο της Κνώσου, το οποίο πάει προς νέο ρεκόρ, με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τους 45.000 τον μήνα Απρίλιο. Είναι πανέμορφος τόπος. Μας άρεσε πολύ. Είμαι από το Μεξικό. Είναι όμορφη η πόλη σας. Yes, very beautiful. Από Λαύριο ξεκινήσαμε. Έχουμε κάνει Μύκονο. Είναι η τριήμερη κρουαζιέρα αυτή τη Celestial. Το πλοίο έχει Αμερικανούς, Σκοπιανούς, Βούλγαρους, Τούρκους. Πήραμε χθες από το Κουσάντασι. Και Έλληνες. Χαιρετίσματα στους φίλους μου τους κριτικούς, συναδέλφους κτηνιάτρους, τους οποίους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Καταπληκτικά. Έχω να έρθω πάνω από 30 χρόνια στην Κρήτη. Είναι το αγαπημένο μας νησί, έτσι. Το νησί όλων των Ελλήνων. Η καρδιά του Ηρακλείου βούλιαξε από χιλιάδες επισκέπτες κρουαζιέρας, όπως και ο αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, όπου οι επισκέπτες σε καθημερινή βάση αγγίζουν τους 2.500, όταν τον Απρίλιο του 2021 δεν ξεπερνούσαν τους 1.740. Ή πάνω από 45.000 τον Απρίλιο. Πλησιάζουμε δηλαδή το 2019. Πλησιάζουμε το 19, Γερμανία πάντα. Πρώτη πάντα. Μετά είναι και οι Άγγλοι που είπατε. Αμερικάνους έχουμε πολλούς φέτος. Πέρσι είχαμε 80 κρουαζιέρες. Φέτος έχουμε 220 κλεισμένες. Η κίνηση πάει καλά. Ευτυχώς φέτος έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε Απρίλιο, επιτέλους, μετά από 2 χρόνια τα οποία όλος ο τουριστικός κλάδος έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ άσχημα. Οπότε είναι μια ευκαιρία να έχουμε ένα εισόδημα όλοι που δουλεύουμε στον τουρισμό. Και στο αεροδρόμιο Ηρακλείου απογειώνεται ο κριτικός τουρισμός με τα στοιχεία των αφίξεων εξωτερικού να αγγίζουν τις αφίξεις του Απριλίου του 2019. Χοντρικά υπολογίζω ότι στο Ηράκλειο θα φτάσουμε γύρω σε 170.000 αφιχθέντες επιβάτες, 175, όταν είχαμε φτάσει 184.000-185.000 το 19. Ο Απρίλης. Από τον Ιούνιο και μετά θα είναι οι νέες αγορές, αυτές που σας είπα, που είπα είναι το Καζακστάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.